4 λεπτά καθυστερήσεις. Ο Μπεζούς το παίρνει απευθείας και θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ρωμάν Μπεζούς, η Ομόνοια εσωφαρίζει 1-1. Καταπληκτική εκτέλεση φάουλ και τον γκολ που έψαχνε η Ομόνοια από το 4ο λεπτό το πετυχαίνει με ένα πανέμορφο γκολ από τον Ουκρανό. Έχει αλλάξει φέτος, αυτό λένε στην Ομόνοια. Δεν είναι ο παίκτης που είδαμε πέρσι, σκιά του εαυτού του και το αποδεικνύει με έναν αριστούργηματικό τρόπο. Ο Μπεζούς έτοιμος. Ακόμα μια καλή εκτέλεση. Είναι και αυτό μέσα. Η Ομόνοια κάνει το 2-1. Είναι ο άνθρωπος που αναλαμβάνει να γυρίσει το παιχνίδι. Ο Ρωμάν Μπεζούς θα βάλει τους πράσινους για πρώτη φορά στην πρωτοπορία του αγώνα. Εκτελεστής δεινός είναι ο Ουκρανός για να κάνει μέσα σε πολύ λίγα αγωνιστικά λεπτά, 8 στο σύνολο, το 1-2. Ιδανική εκτέλεση φάουλ. Πανέμορφο και αυτό το γκολ. Η Ομόνοια προηγείται 2-1 της Καμπάλα. Ουσιαστικός της εκτελέσεις του αναλαμβάνει να κάνει το 1-0, 1-2. Καταπληκτικός Ρωμάν Μπεζούς. Ωραία ελίσσεται η κάθετη πάσα για τον Κακουλή, ο οποίος έχει πέναλτι εδώ για την Ομόνοια. Χτύπημα και πάει και για κάρτα ο διαιτητής. Ρωμάν Μπεζούς. Η εκτέλεση στα δίχτυα. Η Ομόνοια είναι ξανά μπροστά στο σκορ. 3-2. Η μορφή του αγώνα είναι Ουκρανός. Ο Ρωμάν Μπεζούς, ο οποίος πετυχαίνει hat-trick και νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε να μελετάμε τα δευτέρια μας για να δούμε και άλλους παίκτες. Θα είναι πολύ μικρός αυτός ο αριθμός των ποδοσφαιριστών της Ομόνοιας που έχουν σκοράρει 3 γκολ σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ωραία πάσα για τον Λέτσιακς, θα φτάσει, έχει και χώρο για σέντρα, την πραγματοποιεί. Ωραία. Η κεφαλιά δοκάρει γκολ! Δεν σταματάμε τίποτα, Ρωμάν Μπεζούς ήρθε με φόρα από το Αζερβαϊτζάν. Βάζει γκολ και στο γάσιπι. Ο Ουκρανός είναι ασταμάτητος. Ξανά εδώ η σέντρα του Γιάν Λέτσιακς, η κεφαλιά πάει πρώτα στο δοκάρι. Η επαναφορά είναι ξανά στον ίδιο. Φαίνεται και τυχερός εδώ, αλλά είναι ένας παίκτης που φαίνεται ότι έχει πολύ καλή επαφή με τα δίκτυα εδώ με το γόνα. Ο Λέτσιακς, ωραία πάσα όμως του Λέτσιακς στον Μπεζούς. Ο Κακουλής, απίστευτη πάσα και τέτατέτο Κακουλής. Πέναλτι. Δεν θα ξεφύγει του Ασίμπα, δίνει όμως πέναλτι ο Σουηδός διαιτητής. Η φάση στην οποία ανατρέπει ο Ασίμπα τον Κακουλή. Α, εδώ είναι πιο ξεκάθαρο το πλάνο και όντως μαζεύει μόνο πόδια ο τερματοφύλακας της Καμπάλα. Ρωμάν Μπεζούς απέναντί του δίνει την οδηγία και ο Μπεζούς θα εκτελέσει και με ακόμα ένα ψύχρεμο τρόπο πλασέ θα νικήσει τον Ασίμπα για το 2-0. Η Ομόνοια έχει πάρα πολύ γερό προβάδισμα από το ημίωρο του αγώνα με την Καμπάλα. Ένα απίστευτο παιχνίδι με τα γκολ που πετυχαίνει. 5 γκολ η Ομόνοια απέναντι στην Καμπάλα.